Συνέντευξη τύπου με θέμα τη νέα διοίκηση του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης παραχώρησαν ο πρώην πρόεδρος Σταύρος Σταυράκογλου και ο νέος πρόεδρος Χρήστος Δούκας. Ο στόχος είναι κοινός, δεν έχει να κάνει με. Μπορεί να έχει διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, αλλά ο στόχος είναι κοινός και είναι ομολογημένος και έχει να κάνει με αυτό που είπαμε: Αλεξανδρούπολη, λιμάνι, Εύρος, ανάπτυξη. Οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Σταυράκογλου, που σε όλη αυτή τη διαδικασία της αλλαγής της διοίκησης με απόλυτη συνεργασία μαζί με τα υπόλοιπα άτομα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και με τους εργαζόμενους στον οργανισμό Λιμένα μπορέσαμε εύκολα, γρήγορα να ενημερωθούμε. Η ατμόσφαιρα ήταν συναισθηματικά φορτισμένη τόσο με λύπη όσο και με χαρά, όπως αναφέρει και ο κύριος Δούκας. Θέλω να τονίσω ότι έχει και μια συναισθηματική φόρτιση σημερινή στιγμή, όχι επειδή κάποιοι θα αναλάβουν να αντικαταστήσουν κάποιους άλλους, είναι ότι όλοι αυτοί και αυτοί που δεν είναι και απόντες ενδεχομένως, είναι και απόντες σήμερα, έχουν δεθεί με το λιμάνι σε παλαιότερες εποχές, σε παλαιότερα χρόνια, από διάφορες άλλες θέσεις υπευθυνότητας και με αυτή την έννοια χαρά και λύπη είναι μαζί και όλα αυτά βγάζουν αυτό τη χαρμολύπη των αρχαίων Ελλήνων που προχωράει και την ιστορία και, και δημιουργεί και ανθρώπινες σχέσεις επί του πραγματικού και όχι επί του ιδέατου. Στην ίδια συναισθηματική κατάσταση βρισκόταν και ο κύριος Σταυράκογλου, καθώς με το πέρας του χρόνου δέθηκε με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έχω κάνει κοπιαστικές προσπάθειες δίνοντας ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου στο λιμάνι, τονίζει ο κύριος Σταυράκογλου. Ανέφερε ο κύριος Δούκας, ο Χρήστος, ο φίλος Χρήστος Δούκας, για το ζήτημα της ύπαρξης συναισθημάτων χαρμολύπης. Υφίστανται αυτά, σαφώς, γιατί όταν αφήνεις κάτι στο οποίο έχεις δώσει σε προσωπικό επίπεδο και όλα τα μέλη της διοίκησης σε συνεργασία με τους λιγοστούς υπαλλήλους του στελεχειακού δυναμικού του οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης αυτούς τους αγώνες και έχεις κάνει τόσο κοπιαστική προσπάθεια, αισθάνεσαι μια λύπη για το ότι διακόπτεις αυτή την οργανική σχέση. Στην συνέχεια, ο κύριος Σταυράκογλου απέφθινε τις ευχές του στον νέο πρόεδρο και στάθηκε στην πορεία του, χαρακτηρίζοντας ως κομβική σημασία στην επαγγελματική του κατάρτιση του κυρίου Δούκα ως πολιτικός μηχανικός. Του εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη και σιδεροκέφαλος. Η παρουσία του μου δίνει μια περίσσια αισιοδοξία για το μέλλον του αναπτυξιακού προτάγματος του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Η επάρκεια γύρω από το επαγγελματικό αντικείμενο του μηχανικού είναι κάτι το οποίο θα μπορέσω να αναδείξω στη συνέχεια ότι είναι πολύ κομβική σημασίας για το επόμενο διάστημα σχετικά με τα έργα υποδομών που έχουν προγραμματιστεί στη χερσαία ζώνη του λιμένου Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο, σε επίπεδο ανωδομών και υποδομών.